Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Έχει πάρει τη θέση του κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, είναι συγκλονιστικό όλο αυτό. Είναι συγκλονιστικό. Ναι, το βλέπεις και αρρωσταίνεις. Σας βλέπαμε και λίγο που καθόσασταν εκεί πίσω από τις κάμερες και παρακολουθήσατε και τις συνδέσεις που είχαμε πριν. Και μακάρι να είναι η αφορμή τουλάχιστον και σε επίπεδο μεταξύ των δύο κρατών να έχουμε, ξέρετε, ίσως να έχουμε μια επανάληψη του 1999 με την διπλωματία των Σημών, δεν ξέρω. Αλλά το κυριότερο το πώς θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι και η ελληνική πλευρά, η Ελλάδα ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και με την ΕΜΑΚ και με τρόφιμα και με καραβάνια αλληλεγγύης. Θα συγχαρούμε την ΕΜΑΚ. Αν δείτε την αναλογία δυνάμεων που έχουν στείλει οι χώρες και την αποτελεσματικότητα της κάθε ομάδας διάσωσης, δηλαδή πόσες διασώσεις έχει κάνει κάθε ομάδα, νομίζω η ελληνική ομάδα έχει δείξει αξιοπρόσεκτη αποτελεσματικότητα και η αναλογία μας είναι από τις πιο πετυχημένες ομάδες που έχουν σταλεί στην Τουρκία αυτό το διάστημα. Και αυτό είναι, δείχνει και τον επαγγελματισμό τους και την ικανότητά τους και την αυτοθυσία τους. Αλλά οφείλω να σας πω ότι όλοι οι άνθρωποι, τώρα ξεχνάμε για λίγο Ελλάδα, Τουρκία, σύνορα, πολιτικές διαφορές, αισθανόμαστε μας ενώνει η ίδια μοίρα. Οι άνθρωποι αυτοί κοιμόντουσαν. Αυτά παιδάκια ήταν στον ύπνο τους, στο κρεβατάκι τους. Και ξαφνικά βρεθήκαν μέσα στα χαλάματα, πεθάνανε προφανώς πάρα πολλά. Από ό,τι φαίνεται, οι νεκροί, να ξέρετε, θα είναι υπερπολαπλάσια αυτό που βλέπετε. Θα προσεγγίσουν από ό,τι φαίνεται 200.000. Και δεν σας κρύβω ότι από την πρώτη μέρα που το είδα σκέφτηκα αυτή την παροιμία που λέει όπου φτωχός και η μοίρα του. Δηλαδή τώρα αυτές οι πλευρές της Συρίας και της Τουρκίας έχουν περάσει πόλεμο, εμφύλιο, ISIS, το ρασισμό, προσφυγιά. Λυμή για τώρα την, που περιμένουμε. Διπλωματία των σεισμών. Βλέπετε κάποια εξέλιξη εδώ όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Τρία χρόνια τώρα ο Ερντογάν πιέζε πάρα πολύ τη χώρα μας. Είχαμε φτάσει σε σημείο προχώρητο και τώρα φτάσαμε σε σημείο υπουργοί του να λένε ευχαριστώ δημόσια στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, καταρχάς το κίνητο της Ελλάδας δεν ήταν η διπλωματία ούτε πολιτικό. Προφανώς. Η Ελλάδα κινήθηκε από ανθρωπιά όπως επιβάλλει ο πολιτισμός μας και ο χαρακτήρας μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας που λέει τις εικόνες και δεν έχει λυπηθεί. Τι σημασία έχει ότι είναι Τούρκοι? Καμία σημασία δεν έχει. Είναι άνθρωποι, συμπολίτες μας, βρεθήκαμε την ίδια εποχή σε αυτόν τον πλανήτη και τους βλέπουμε να κάνουν από τα ερείπια. Η Ελλάδα κινήθηκε επειδή αυτό έπρεπε να κάνει. Ναι. Τώρα, το αν αυτό θα έχει πολιτικό αντίξημα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω για ένα βραχύβιο διάστημα, ναι. Δεν πιστεύω στο μακροπρόθεσμο διάστημα. Στο πολιτικό επίπεδο θεωρείτε ότι θα έχουμε κάποιες έτσι αλλαγές, δεδομένου δηλαδή να πάνε πιο πίσω οι τουρκικές εκλογές και φυσικά. Τώρα είστε πέρα από υπουργός επί της ανάπτυξης, είστε ένα κεντρικό πρόσωπο στα πολιτικά. Δηλαδή, και θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι μπορεί εδώ να επηρεάσει και το χρόνο των εκλογών. Τον Απρίλιο ή τον Μάιο, δηλαδή, γιατί λέγατε. Για τις δικές μας εκλογές. Για τις δικές μας σε σχέση με τους Τούρκους. Γιατί λέγαμε εδώ, κύριε Υπουργέ, το λέγαμε, όχι μόνο δημοσιογράφοι και πολιτικοί και συνάδελφοί σας, ότι πρέπει να κοιτάμε τι γίνεται και στη γείτονα. Και πολλοί είχαν πει κιόλας ότι πρέπει, αφού έβαλε 14 Μαΐου Ερντογάν εκλογές, τουλάχιστον να έχουμε κάνει και εμείς την πρώτη κάλπη για να υπάρχει. Ναι. Κάποιο είδους ανησυχία σε ορισμένους ότι η περίοδος, η ενδιάμεση με την υπηρεσιακή κυβέρνηση μεταξύ των δύο εκλογών στην Ελλάδα, ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κενό ασφαλείας σε σχέση με την Τουρκία. Προφανώς αυτή η παράμετρο σήμερα δεν υπάρχει. Η Τουρκία δεν είναι πια σε θέση να κάνει θερμό επεισόδιο, ακόμα και αν το ήθελε, ναι, υπό αυτές τις συνθήκες. Άρα έχουμε, αν θέλετε, την πολυτέλεια να σχεδιάσουμε χωρίς να ασχολούμαστε πλέον με τον Άρα μπορεί να υπάρχει και ανατροπή, δηλαδή αντί για τον Απρίλιο. Όχι, ναι, δηλαδή για τον Απρίλιο λέμε τώρα, να γίνουν το Μάιο εκλογές εδώ στην Ελλάδα. Μέχρι την ώρα που θα ανακοινωθούν οι εκλογές του κύριου Πρωθυπουργό, κάθε ημερομηνία εκλογών που συζητάμε είναι μία εικασία. Να πάμε τότε στο καλάδι του νοικοκυριού. Μπορεί να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Οπότε, εγώ τι να σου πω. Εμείς όλοι οι υποψήφοι βουλευτές, εμείς δεν είμαστε μόνο υπουργοί, είμαστε και υποψήφοι βουλευτές. Εγώ. Κόβει πίτα αύριο. Κόβει πίτα αύριο. Ελπίζω να έρθετε, κύριε Σιαδήμα, αύριο δημοσιογραφικά. Όχι, να σου πω κάτι τώρα. Επειδή είδα την πρόσκληση είναι 11 η ώρα. Λέω μπορεί και να προλάβω. Όχι, θα μπορεί. Μετά την εκπομπή με την κυρία Ρέβη. Ναι. Έχω παιδικό πάρτι, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, γιατί εγώ ήθελα να καλέσω τον αξιότιμο σύζυγό σου που τον συμπαθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είδες, μας έχει γκρουπάρει, έτσι. Έχω παιδικό πάρτι, ανεψιά μου δεν. Τέτοιο και εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και να έχει, αύριο 11 η ώρα το πρωί στο The Mall, πρέπει να πω ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο. Όχι, δεν έχει εκδήλωση στο Mall. Έχουμε κλείσει όλο τον κοινό στο χώρο του τρίτου ορόφου, εκεί το food court όπως λέγεται, που είναι τα εστιατόρια. Α, καλά, σας έβαλε στο θέμα η Ευλαμπία με το καλάθι νοικοκυριού. Εκεί θα πάμε, πάμε κατευθείαν. Έχουμε την εξέδρα μπροστά από τα Village.
Θα ξεκινούμε γρήγορα, δεν θα αργήσει να ξεκινήσει, γιατί πρέπει μία ώρα το πολύ να έχει τελειώσει. Ξεκινάνε τα βίλες και τώρα να λειτουργούν, οπότε δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και θα έχω και πολλές εκπλήξεις, δηλαδή θα περάσω ωραία. Μπείτε στο παραγγείλουμε τώρα. Πάμε εδώ στο καλά στον οικοκυριό. Ο Βαγγέλης Δουράκης έχει πάρει θέση, είναι έτοιμος να σας θέσει σοβαρά ζητήματα. Όχι να πυροβολήσει, να θέσει σοβαρά ζητήματα. Έτσι είναι οι τιμές που καταγράφει τουλάχιστον η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία διαπιστώνει ακρίβεια, παρά το γεγονός ότι έχει πέσει ο πληθωρισμός, κυρίως επειδή έπεσαν τα ενεργειακά προϊόντα. Βλέπουμε ότι στον πυρήνα των προϊόντων τα οποία καταναλώνει ένα νοικοκυριό έχουμε υπέρμετρες αυξήσεις. Και πάμε στα στοιχεία να τα πούμε αμέσως. Δεκέμβριο 2021-2022, γαλακτομικά και αυγά 25,6% υψηλότερα. Λάδι, υψηλότερη η τιμή του κατά 21,7%. Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι αυτή, δεν τα λέμε από το κεφάλι μας. Ψωμί δημητριακά 18,1%. Κρέατα ενδεικτικά όλα αυτά 17,8%. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχει και ένα στοιχείο άλλο, το οποίο ουσιαστικά συνιστά προάγγελο, θα έλεγε κανείς, νέων αυξήσεων. Γιατί το Δεκέμβριο είχαμε το δείκτη τιμών παραγωγού διατροφής, ο οποίος αυξήθηκε και αυτός 16,2%. Και μέσα σε όλα έχουμε και ένα Ινστιτούτο Καταναλωτών, το οποίο προσκαλεί τους πολίτες να μποϊκοτάρει την αγορά γαλακτοκομικών. Από Δευτέρα. Έχετε η κάμερα να έρθει λίγο εδώ. Θα έρθει. Ωραία. Ναι, θα έρθει. Αλλά πείτε κιόλας εσείς. Θυμάστε τη μεγάλη ζήτηση που κάναμε για την Ισπανία και τη μείωση του ΦΠΑ. Ναι. Χθεσινό δημοσίευμα στο μεγαλύτερο site της Ισπανίας. Cheese, milk, rice. Τυρί, γάλα και ρύζι. Food prices in Spain, τον Ιανουάριο τώρα, soar to historic levels. Ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά. Παρά τη μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή, αυτό μας λέτε. Το θέμα είναι εδώ τι θα κάνουμε εδώ. Να το δείξω λίγο η κάμερα, παρακαλώ, να το κάνω και λίγο έτσι για να μεγαλώσω. Να πάμε λίγο την Ελλάδα όμως, γιατί από τη Δευτέρα ξεκινάει μποϊκοτάζ. Καλά, εντάξει, θα δούμε σαν μαγιά. Βάλτε λίγο έτσι που φαίνεται καλύτερα. Διαβάλτε λίγο έτσι, διαβάλτε λίγο έτσι. Το βλέπετε. Cheese, milk, rice, food εδώ, price in Spain, ναι. Short historic levels. Στα ελληνικά δεδομένα, κύριε Υπουργέ, ναι. Έναν, πάμε εκεί λίγο. Εκεί μειώσαν το ΦΠΑ. Θα έρθω λίγο στον κύριο Δουράκη, ένα λεπτό, γιατί είναι φίλος μου και τον συμπαθώ πολύ και είναι και σοβαρός άνθρωπος. Εγώ δεν το λέω και εύκολα, είμαι και λίγο δύσκολος. Θα δείξω και τρίτο δημοσίευμα τώρα. Θα διαβάσω κάτι για τον κύριο Δουράκη, γιατί αφού μιλάμε για την Eurostat. Μην έχει και ένα δικό σου κείμενο. Αφού μιλάμε για την Eurostat. Γιατί τον οικονομία το διαβάζει το πολύ. Να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα, για να λύσουμε ένα πρόβλημα καλόπιση, θα το καταλάβουμε. Αν απλώς λέμε αυτό σημαίνει, ναι, αυτό σημαίνει. Πάμε. Eurostat. Δεκέμβριο 22 με Δεκέμβριο 21. Mm-hmm. Δείκτης τιμών τροφίμων. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Σας τα έδειξε. Ουγγαρία 49,6. Μάλιστα. Λιθουανία 33,5. Διεθνοποιείτε το πρόβλημα, δηλαδή μας λέτε ότι είναι διεθνές το πρόβλημα. Εστονία 30,8. Λετωνία 29,4. Σλοβακία 29. Τσεχία 27,2. Βουλγαρία δίπλα μας και χαμηλότερη μισθή από εμάς. Άρα είμαστε καλά εδώ 27. Στην Ελλάδα, που μας λέτε τώρα, ότι είμαστε καλά εδώ στην Ρουμανία, Ελλάδα. 23. Θα διαβάσετε όλες Πολωνία, τις χώρες τώρα. Πολωνία, 21,2. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω να τα διαβάσω όλα, να σας πω για ποιο λόγο. Διότι η Ελλάδα είναι έκτη από το τέλος και αν τα διαβάσω όλα θέλω 3 λεπτά. Άρα ναι, είμαστε, καλά μισό λεπτό. Είμαστε καλά εδώ. Μισό λεπτό. Ναι, είμαστε πολύ καλά. Η ακρίβεια... Ναι, η απάντηση είναι ότι ναι, είμαστε εξαιρετικά καλά. Δεν έχουν την ίδια άποψη με εσάς πάντως στα νοικοκυριά. Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι φωτιά. Εγώ θέλω για τα τρόφιμα σας διάβασα τώρα. Ναι, αλλά ποτέ δεν έχεις ανατιμήσεις. Υποτίθεται έχει μπει ένα πλαφόν. Βρήκατε και σε ελέγχους μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού. Βρήκατε να έχουν βγάλει κέρδος. Εγώ με τη σειρά μου. Όλα με τη σειρά. Ξαναλέω. Εγώ είμαι υπουργός ανάπτυξης. Δεν υποδίθηκα τον Ιησού Χριστό. Συμφωνούμε. Ό,τι λύσεις βρίσκουμε είναι εντός του κόσμου που ζούμε. Πείτε το. Ο κόσμος που ζούμε είναι ο μεγαλύτερος πληθωρισμός και ο μεγαλύτερος πληθωρισμός στα τρόφιμα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αν ισχυρίζει ο σεβαστός κύριος Δουράκης ότι μπορεί να ανεβαίνουν στην Ευρώπη μέσω όρο 20% και στην Ελλάδα ούτε 10%, θα του πω ότι προφανώς το ρίχνει. Να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Εγώ επειδή είμαι απλός υπουργός και δεν υπόσχομαι θαύματα, σας λέω τι κάναμε. Ναι, τι να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Θα δω. Όλα με τη σειρά.
και για το διαθέσιμο ρεύμα πάλι. Έχω και άλλο. Όχι, μην πάτε σε στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Α, μην πάτε σε στοιχεία. Κύριε Υπουργέ, γιατί να είμαστε πρακτικοί τώρα. Πάντως δεν είναι υπερβολικές οι αυξήσεις. Γιατί διαπιστώνουμε τόσο μεγάλες. Θα έρθω αμέσως και τα γαλακτοκομικά για να μην σας πω ψέματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Και σας έδειξα πριν και τα γαλακτοκομικά στην Ισπανία. Έτσι, τα γαλακτοκομικά στην Ισπανία. Δεν το έδειξα έτσι. Εντάξει, στη χώρα μας, γιατί αυξάνονται τόσο. Διαθέσουμε, θα το εξηγήσω. Διαθέσουμε εισόδημα, είπε ο σεβαστός κύριος Σιαδίδας. Πάμε λίγο εδώ. Διαθέσουμε εισόδημα. Ελστάτ. Πάμε λίγο εδώ. Θα το δείξουμε. Σας μπήκε διαφήμιση. Σημαντική άνοδο διαθέσεων εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Ξεκινά τη Δευτέρα, τρίτη φορά που θα το θέσω αυτό. Τη Δευτέρα ξεκινά μποϊκοτά στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο Βαγγέλης εδώ, ο Δουράκης, εγώ έδειξα θέλω, χαρακτηριστικά εγώ την παραδείγματα Παρασκευή αυξήσεων. Έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες μου και θα καταγράψουμε ανά σούπερ μάρκετ την διαφορά στην κατανάλωση των γαλακτοκομικών, των τυριών, των γιαουρτιών κτλ. Τα είδη που το Ίνκα καλεί σε μποϊκοτάζ. Και θα σας πω την Παρασκευή αν πέτυχε ή όχι το μποϊκοτάζ και πόσο. Δηλαδή, θα συγκρίνουμε τις καταναλώσεις των προηγουμένων εβδομάδων και τις καταναλώσεις της επόμενης εβδομάδας. Για να διαπιστώσετε αν έχει αυξημένο πώς τα μειωθούν. Είναι να παγώσουν. Γιατί μποϊκοτάζ μπορεί να πει οποιοδήποτε τι κάνει. Θα με ανακολουθήσουν και ο κόσμος. Άρα, εσείς θέλετε, έχετε ζητήσει να υπάρξει έλεγχος για να έχετε τα αποτελέσματα αν έχει αυτό πρέπει να καταλάβει ότι τα μέτρα που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα γίνονται πανευρωπαϊκό παράδειγμα προς μίμηση. Προχθές, την όμουν στη Βουλή, η θεμέλισσα υπουργή από ευρωπαϊκή χώρα, αύριο, Δευτέρα μεθαύριο. Έχοντας το Υπουργείο Πολυάριθμη Αποστολή, είναι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει, η τέταρτη μάλλον, γιατί μία δεν θα εφαρμόσει τελικώς, που έχει να αντιγράψει και το καλά του νοικοκυριού και τους νόμους μας για την εσχροκέρδεια. Γιατί βλέπουν οι άλλες χώρες, κύριε Δουράκη, βλέπουν ότι η Ελλάδα ξεκίνησε το 22 και πήγαινε πάνω από τους άλλους. Ήρθε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος, πήρε μια σειρά μέτρων που δεν έχει πάρει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και τώρα είμαστε δύο μονάδες κάτω από τους άλλους. Ερώτηση. Δεν μπορεί όλοι οι άλλοι να βλέπουν ότι η Ελλάδα τα καταφέρνει και εμείς όλη την ημέρα το αγκρινιάζουμε. Δεν γίνεται αυτό. Παρά τα αυτά, από δύο πράγματα ακόμα και έρχομαι και θα το εξηγήσω. Πρωτοσέλιδο στην Αυγή, χαμός θες στα δελτία. Ποιο, ότι στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ, ο ΙΕΛΚΑ να πω για τον κόσμο είναι το Ινστιτούτο που κάνει τις σοβαρές μελέτες στο σούπερ μάρκετ, στο ερώτημα, πιστεύετε ότι φτάνει το καλά του νοικοκυριού για την εντόπιση της ακρίβειας, το 84% είπε όχι. Ερώτηση. Μπορείτε να μου βρείτε, ρε παιδιά, αυτό το 16% να τους φιλήσω. Ερώτηση. Γιατί εμένα αν με ρωτήσεις, κάνε το καλά του νοικοκυριού για να εντοπίσει την ακρίβεια. Όχι, θα πω. Και είμαι ο δημιουργός του. Στην ίδια όμως μελέτη λέει πόσοι ψωνίζετε από το καλά του νοικοκυριού και ψάχνουν το καλά του νοικοκυριού. Το 64%. Πόσοι πιστεύετε ότι είναι θετικό, το 50%. Μην το πάτε τώρα προς τα εκεί. Υπουργέ, εγώ να δώσουμε συγχαρητήρια για το καλάθι και αντιγράφουν και άλλες χώρες. Το πάτε εσείς. Ωραία. Για να το συζητήσουμε αυτό, θα έχουμε και άλλες εκπομπές. Την ώρα που ο κόσμος όμως έχει και άλλες υποχρεώσεις. Έρχονται τώρα τα κόκκινα δάνεια. Έρχεται ο Άριος Πάγος και λέει. Δίνει πράσινο φως για πληστηριασμούς. Αν δεν γίνουν το Μάιο και τον Ιούνιο που έχει εκλογές, θα γίνει τον Ιούλιο. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Να θα πούμε τι είπε ο Άριος Πάγος. Πριν πάμε στον Άριο Πάγο, όταν οι δόσεις των δανείων τώρα το Μάρτιο και περιμένουμε άλλες δύο στα επιτόκια, έχουν πάει για 100.000 δάνειο. 240 και 280 ευρώ το μήνα πάνω η δόση. Διπλασιάστηκε η δόση. Ναι, πώς να βγει ο μήνας. Η κυβέρνηση θα βάλει φρένο στους πληστηριασμούς. Θα φέρει μια νομοθετική ρύθμιση. Πάμε λίγο με τη σειρά. Είσαι στο οικονομικό επιτελείο, έτσι. Δεν απεκδίωμαι καμία σε αυτήν. Όχι, είναι και η αρμοδιότητα. Όλοι, έχω και εγώ στην αρμοδιότητα στο ιδιωτικό χρέος, βεβαίως. Όλοι όσοι είναι διαχρονικά καλοπληρωτές και έχουν δείξει με την συμπεριφορά τους ότι δεν είναι άνθρωποι που απλώς θέλουν να μην πληρώνουν το δάνειό τους, αλλά αν θα βρεθούν σε δυσκολία λόγω της πραγματικής αύξησης των επιτοκίων, θα τύχουν όλων αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων που θα προσφέρουν οι τράπεζες για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Μέχρι τώρα είναι για πολύ λίγους όμως. Κανένας δεν θέλει να πει σε κάποιον που πράγματι θέλει να πληρώνει και που τώρα βρίσκεται σε δυσκολία λόγω της πραγματικής ανώτερης των επιτοκίων να χάσει το σπίτι του. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το αν γενικά κάποιος που δεν πληρώνει θα πρέπει να φτάνει κάποια στιγμή. Δεν είναι όλοι οι κακοπληρωτές, κύριε Υπουργέ. Βγάλαμε τον κύριο Βερβεσό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο οποίος είπε ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική βούληση για αυτό το θέμα. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ήδη κάνουν κινήσεις προς αυτό. Καταρχάς, γελάμε, αλλά είναι πολλοί κόσμος που αυτή τη στιγμή ανησυχεί ότι θα χάσει το σπίτι του. Εγώ γενικά έχω το μυαλό μου από μικρός μου έτσι σκέφτεται πάρα πολύ λογικά. Μου λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να πάρει η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία. Μάλιστα. Τι αποφάσισε ο Άριος Πάγος,
αποφάσισε ότι είναι ισχυρός ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά είστε κυβέρνηση δηλαδή εσείς τώρα. Αυτή είναι η διαφορά, καταλάβατε. Ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε το 2015 και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τον νόμο αυτό που λέτε. Εσείς τι θα κάνετε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο νόμος του 2003. Έχω μπροστά μου. Μην μας ανοίξετε πάλι τώρα. Θα απαντήσετε αν η κυβέρνηση έχει τη βούληση να προστατεύσει την πρώτη κατοικία για περισσότερο κόσμο. Πόσο είναι το όριο, Βαγγέλη, 7.000 ευρώ είναι το όριο. Εδώ για τους ευάλωτους είναι τόσο. Πείτε τι είμαστε εσύ τώρα. Η συμφωνία έλεγε ότι θα έχουν αρθεί όλα τα backlog, όλα, για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, το αργότερο μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό μας παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνετε κάποια υπογραφή, αλλά δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Εσείς είστε κυβέρνηση, θα κάνετε κάτι όμως. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάνει. Ο νέος πρωτοχευτικός νόμος τον καλοπληρωτή τον προστατεύει. Και εκείνο που έχει ατυχήσει του έχει πολλές πρόνοιες μέσα και για τη δεύτερη ευκαιρία και για το πώς θα μπορεί να μείνει πολλά χρόνια στο σπίτι του, ώστε να έχει την ευκαιρία μέσα σε μια δωδεκαετία να μπορεί να ξαναφτιάξει τα πράγματα στη ζωή του. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν απροστάτευτο. Η κυβέρνησή μας δεν αφήσει κανέναν απροστάτευτο. Άρα θα κάνετε κάποια ρύθμιση, προαναγγέλλετε ότι θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία. Δεν προαναγγέλλω καμία ρύθμιση. Ο πτωχευτικός νόμος ήδη ισχύει και έχει πολλές πρόνοιες μέσα. Αφορά όμως νοικοκυριά μέχρι 7.000 ευρώ μονοπρόσωπα και 1.500 ευρώ. Είναι πραγματικό πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε τη μεγάλη ουσία. Την οποία εσείς οι δημοσιογράφοι θέλετε να μην τη λέτε. Την ίδια ώρα που λέτε ότι τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να βρουν σπίτι και το κάνετε σωστά θέμα στα κανάλια και λέτε ότι οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια στα νέα ζευγάρια να βρουν σπίτι. Ζητάτε οριζόντια ρύθμιση στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Ζητάμε να μην φεύγουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν, να πετάγονται από τα σπίτια, να μην βλέπουμε εικόνες με ΜΑΤ, να σπάνε τις πόρτες για να τους διώξουν το σπίτι τους. Ρυθμίση στην προστασία πρώτης κατοικίας σημαίνει κανένα νέο ζευγάρι να μην ξαναπάρει δάνειο για να πάρει σπίτι. Καλά, εμείς δεν λέμε τώρα για τους μπατακτήρες. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, κύριε Υπουργέ. Είναι άλλο το ένα κομμάτι και είναι άλλο το άλλο κομμάτι να φοβούνται αυτή τη στιγμή. Χιλιάδες συμπολίτες μας ότι θα τους πετάξουν έξω τα μάτια του σπίτι. Να μου δώσετε ένα λεπτό να το εξηγήσω. Για το δικό μου δάνειο, από να μην πω για άλλον. Πώς παίρνει κάποιος ένα στεγαστικό δάνειο. Έχει τη τράπεζα με ένα μηχανικό, του κάνει εκτίμηση στο σπίτι του να πάρει, του δίνει το δάνειο και βάζει αυτό το σπίτι υποθήκη. Αν δεν έχει άλλη περιουσία. Αν έρθει μια κυβέρνηση και πει απαγορεύω οριζόντια τους πληστηριασμούς, πάει να πει ότι η τράπεζα δεν μπορεί να βάλει υποθήκη αυτό το σπίτι. Άρα η τράπεζα πρέπει να βάλει υποθήκη κάτι άλλο. Άρα αν δεν έχεις κάτι άλλο. Δεν θα πάρει δάνειο. Αν θα τα εξηγήσουμε στον κόσμο, του λέμε ψέματα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται, κύριε Υπουργέ, αλλά λέμε όχι για τους μπαταξίτες. Για αυτούς οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν αφενός και αφετέρου βλέπουν η δόση τους να αυξάνεται 200 ευρώ το μήνα. Ο νόμος που έχουμε ψηφίσει για αυτούς που δεν είναι μπαταξίτες έχει πάρα πολλές πρόνοιες. Η συμφωνία με τις τράπεζες για αυτούς, το δεύτερο που λέτε, που αυξήθηκε ξαφνικά το επιτόκιό τους, προβλέπει πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις. Λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Δεν είναι πολύ αυτή, κύριε Υπουργέ. Θα το βρείτε μπροστά σας. Δεν είναι πολύ. Εσείς είστε κυβέρνηση τώρα. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τελευταίο, να σας ευχαριστήσουμε. Ένα σχόλιο για τον Νίκο Παπά και την εξέλιξη της υπόθεσης που η εισαγγελέα πρότεινε πλήρη απαλλαγή. Και δεν βρήκε και καμία ενοχή. Θα κάνω σχόλιο πριν λήξει δίκη. Δηλαδή, αν αύριο το ειδικό δικαστήριο. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα για να μην χάνουμε χρόνο. Ο ίδιος, όχι, η εισαγγελέα του ειδικού δικαστηρίου. Πρότεινε την παραπομπή για κακούρημα του κυρίου Παγγελόπουλου και της κυρίας του Λουπάκη. Το δικαστικό συμβούλιο όμως τους αθώωσε. Το θυμάστε. Θα κάνω εγώ σχόλιο πριν βγει από το δικαστηρίο. Εάν λέω δεν υπάρχει από κανένα στοιχείο κάτι που να δείχνει ενοχή, δεν θα κάνω σχόλιο. Αυτό, ξαναλέω, η πρόταση της εισαγγελέως πρέπει να γίνει δεκτή από το ειδικό δικαστήριο. Αλλιώς είναι η γνώμη της εισαγγελέως. Όταν δεν έχει πολύ, εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Εάν το δικαστήριο αθωώσει τον κύριο Παπά, θα έχω πρόβλημα, θα βγω να του πω μπράβο σου αθώος και χίλια και συγγνώμη. Αν τον αθωώσει το δικαστήριο, να σχολιάσω την εισαγγελέα. 30 δεύτερα. Αλλά μου κάνει εντύπωση η αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, να πανηγυρίζει τον εισαγγελέα. Διότι παραλαμβάνω τον εισαγγελέα στο ειδικό δικαστήριο. Πρότεινε την παραπομπή του Παγκελόπουλου και του Λουπάκη, μας έλεγαν ας περιμένουμε να πάω στη Συμβουλή και είχατε δίκιο. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να κλείσουμε έτσι μια πολιτική ερώτηση. Άρα περιμένουμε. Εχθές ανακοινώσατε τρία στελέχη. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, που εμένα με αρχιοθετήσανε και μου κάνανε το δάκρυο, δεν αθώθηκε σε αρχιοθετήσει. Εγώ σέβομαι την κάθε κυρία Υπουργέ. Περιμένατε εδώ. Περιμένατε να δείτε. Εχθές ανακοινώσατε τρεις μεταγραφές από το Πασόκ.
Τι γίνεται, μα αν δεν έχει αυτοδυναμία, ποιο θα κυβερνήσετε μετά, δεν ανησυχείτε ότι θα σηκωθεί εδώ καινούριο μπαϊράκι. Τι θα κάνετε τώρα, θα παίρνετε στελέχη από άλλα κόμματα. Καχά, ένα λεπτό. Δεν παίρνουμε κανένα στελέχη από άλλα κόμματα. Γιατί? Διάφορα στελέχη πράγματι του Πασόκ το τελευταίο διάστημα φεύγουν από το Πασόκ. Το γιατί φεύγουν, εγώ δεν είμαι στο Πασόκ και δεν ξέρω. Ναι. Αυτό αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάντως, αν δείτε, όχι ένα και δύο. Δεν θα συγκυβερνήσετε μετά. Καμιά δηλαδή. Διακοσαριά έχουν φύγει αν... τους μήνες. Ναι, αν δεν επιτευχθεί ο στόχος αυτοδυναμίας, μια θα συγκυβερνήσετε. Ότι κάποιοι από αυτούς αποφασίζουν να ενταχθούν στη Νέα Δημοκρατία και τι να τους πούμε εμείς. Α, συγγνώμη, δεν θέλω να μας ψηφίσετε. Το γιατί φεύγουν από το Πασόκ, πράγματι, και, το σχολιάζω λίγο έτσι, ναι. Αν θέλετε, ως πολιτικός που είμαι. Με έχει εντυπωσιάσει. Με ποιον θα συγκυβερνήσετε, κύριε Υπουργέ, άμα δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Της φυγής τελεχών από τον Πασόκ του τελευταίου διάβατο. Κάτι συμβαίνει εκεί, ναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Έχετε προσφέρει κάτι άλλο, τους προσφέρετε ενδεχομένως. Όχι, δεν προσφέρουμε. Εμείς δεν ακριβόμαστε καθόλου στο τελευταίο. Δεν προσφέρουμε σε κανέναν τίποτα για να φύγει από τον Πασόκ. Αν δεν έχετε αυτοδυναμία, ούτε έχουμε πει σε κανέναν. Έλα στην Ελλάδα και φύγει από τον Πασόκ. Αυτό μακριά από εμάς. Τώρα το ότι κάποιοι αφού έχουν φύγει από τον Πασόκ. Έτσι και λένε θέλω να ταχθώ στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, όταν κάποιος δεν έχει πια κόμμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένω να το ξεκαθαρίσω. Εμείς δεν εμπλεκόμεθα σε εσωτερικά άλλων κομμάτων καθόλου. Δεν απαντήσατε γιατί θα συγκυβερνήσετε όμως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Θα πάρει αυτοδυναμία. Και ο λόγος θα πάρει αυτοδυναμία είναι. Δεν πειράζει, δεν το ακούω. Ο λόγος θα πάρει αυτοδυναμία είναι διότι ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει τη μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια που κάνουμε καλά, για να κάνουμε μας όρθια. Αν δεν πάρει, πάμε. Και λοιπόν, αυτά πάμε. Θα τα εξηγήσω περισσότερο αύριο. Στις 11 στο Μολύ, στο Σαββίδι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Διεκδικήστε, κυρίες και κύριοι, δωρεπιτάκι 1.000 ευρώ από τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας φίλου στη Ελλάδα, την Α.